Οι πρώτοι δασικοί χάρτε στα Χανιά είναι γεγονό εδώ και λίγε ώρε, καθώ αναρτήθηκαν για ορισμένε περιοχέ του νομού. Οι συγκεκριμένοι χάρτε αφορούν του προκαποδιστριακού οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση, Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέα Κιδονία, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδα, Χανίων και Γάβδου, συνολική έκταση 128.675.616 στρεμάτων. Οι χάρτε έχουν αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτηση δασικών χαρτών και υποβολή αντιρρήσεων τη ισοσελίδα τη ΕΚΑΑΕ. Είναι οι περιοχές όπου υπάρχει χτιματολόγιο και μόνο αυτές. Αυτές είναι περίπου το 5 με 5,5% του νομού Χανίων. Ε, αφορά η περιοχή που είναι ε, νη, Δήμος Νέας Σκηδωνίας, ε, Περβόλια, Μουρνιές, ε, Νεροκούρου, ε, ένα τμήμα της Σούδας, της παλιάς, η παλιά Σούδα, δηλαδή είναι όλος ο Δήμος Σούδας ο σημερινός και είναι και ένα τμήμα... Παλιά κοινότητα κουνουπιδιανών. Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Ανάρτηση δασικών χαρτών και υποβολή αντιρρήσεων. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα θα βρει βήμα-βήμα πώ θα μπορεί να κάνει την αντίρρησή του σε περίπτωση που αυτό διαφωνεί με το χαρακτήρα που έχουμε δώσει εμεί για την έκτασή του. Για το γεωτεμάχη που τον ενδιαφέρει. Μπορεί να κάνει αντίρρηση μόνο όποιοι έχουν ένα συμφέρον με αυτή τη γη. Ε, και αυτό το ένωμο συμφέρον θα πρέπει να το αποδεικνύει κιόλα. Δηλαδή, θα πρέπει να, φέρει, ε, να έχει κάποια συμβολιογραφική πράξη, ένα μισθωτήριο, να υπάρχει ένα χαρτί. Θα, μπει, θα κάνει την αντίρρηση του, η οποία θα είναι με τέλο, θα πληρώσει κάποιο χρή, κάποια χρήματα ανάλογα με το τμήμα τη έκτασης για το οποίο θα κάνει αντίρρηση. Και θα τον προχωρήσει βήμα-βήμα βήμα η εφαρμογή, ώσπου ε, θα τον πάει σε ένα κουτάκι που θα λέει ότι πρέπει να πληρώσει το τάδε ποσό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αντίρρησή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας 105 ημερών, η οποία ξεκινά στις 20 Δεκεμβρίου και καταλήγει στις 3 Απριλίου του 2018. Όσοι είναι κάτοικοι εξωτερικού, η συγκεκριμένη προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες. Την ίδια ώρα έχουν συγκροτηθεί δύο σημεία υποστήριξη όλη τη διαδικασία, εκ των οποίων το ένα θα λειτουργήσει στη Διεύθυνση Δασών Χανίων από τι 8 το πρωί στι 4 το απόγευμα τι εργάσιμε ημέρε και το δεύτερο επίση στην έδρα του Δασαρχείου, με του αρμόδιου να μεταβαίνουν περιστασιακά στη Γάβδο. Μέσα από τα ΣΥΑΔ τώρα θα δίνονται πληροφορίε αυτέ τι πληροφορίε και τηλεφωνικά και προσωπικά και θα παίρνουν τώρα τα SIA επιπλέον και δύο άλλε διαδικασίε θα κάνουν. Η μία διαδικασία θα είναι ε, όσοι πολίτες είχαν κάποια σχέση με την υπηρεσία, είχαν ζητήσει πράξη χαρακτηρισμού και η υπηρεσία είτε από παράληψη είτε από λάθο, τους την αποτύπωσε καπαλού ή δεν την αποτύπωσε πουθενά. Ε, αυτοί τώρα θα, θα έρθουν εδώ, ε, θα, βρου, θα, έχουμε βρει ήδη το φάκελο εμεί, θα υπάρχει στα ΣΥΑΔ αυτή η φάκελη, όλοι οι φάκελοι ή ακρεμούσε ή οι κανονικέ, θα τι βρούμε και από εκεί και πέρα θα κάνουμε αντιρρήσει, θα την κάνει ο υπάλληλο του ΣΥΑΔ, θα κάνει αντίρρηση, η οποία είναι ατελώ, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που τη λένε ή πρόδειλο φάλμα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν ενημερωτικέ συναντήσει όσον αφορά του δασικού χάρτε από τη Διεύθυνση Δασών με πρώτο σταθμό στι 18 του μήνα στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Ενώ ανάλογε ενημερώσει θα πραγματοποιηθούν και στι κατόπου κοινότητε.